Χθες το βράδυ έκλεισα το ραντεβού, σήμερα ήρθα. Πολύ εύκολη διαδικασία, ανώδυνη. Λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους τριαντάριδες, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν στα εμβολιαστικά κέντρα για να εμβολιαστούν με AstraZeneca. Πάνω από 60.000 ραντεβού είχαν κλειστεί μέχρι το μεσημέρι. Ανάμεσά τους και τα δύο νεότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου και Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας. Σκοπεύω να το κάνω το εμβόλιο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από τη μαζική συμμετοχή των τριαντάριδων, το απόγευμα η πλατφόρμα μπλόκαρε. Κάποιοι πάντως που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τυπικά το 30ο έτος της ηλικίας τους έλαβαν ακυρωτικό μήνυμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με άμεσο επαναπρογραμματισμό των ραντεβού. Ήρθε το μήνυμά μου και περιμένω να φτάσει η ημερομηνία για να πάω να εμβολιαστώ. Η απόφαση εμβολιασμού των ηλικιακών ομάδων 30 έως 44 ετών αποκλειστικά με AstraZeneca έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Θα προτιμούσα να εμβολιάσω με άλλο εμβόλιο την ηλικία 30 με 40 και πιθανόν 40 με 45. Με όλο το σεβασμό στην καθηγήτρια την κυρία Λινού, κάθε χώρα καθορίζει το πρόγραμμά της. Αυτό ακριβώς κάνει η χώρα μας και με τις εγγύους για τις οποίες υπάρχει από χθες σύσταση να εμβολιάζονται με Pfizer ή Moderna και όχι με AstraZeneca. Θεωρώ ότι όλα είναι σ' άξια. Από τη Μεγάλη Πέμπτη ανοίγει πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 40 έως 44 που θα εμβολιαστεί με AstraZeneca. Το Μεγάλο Σάββατο σειρά για ραντεβού παίρνουν όσοι είναι 45 έως 49 ετών. Μέρημνα όμως θα υπάρξει και για τους ηλικιωμένους που δεν έχουν εμβολιαστεί ως τώρα. Θα μελετήσουμε ακριβώς πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων και με κατοίκων εμβολιασμών. Από τη Δευτέρα του Πάσχα, που ανοίγει εστίαση στους εξωτερικούς χώρους, έρεται ολοκληρωτικά η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις και για τα SMS. Η ανοησία του SMS για να πάει κάποιος σε έναν περίπατο έχει απαξιωθεί. Δεν προσφέρει πλέον τίποτα παρά μόνο τη συντήρηση μιας κουλτούρας ελέγχου και οφείλει να καταργηθεί άμεσα. Όλες οι μετακινήσεις αναμένεται να έχουν απελευθερωθεί έως τα μέσα Μαΐου.